Προς κατάργηση οδεύει το ετήσιο εταιρικό τέλος ύψους 350 ευρώ με πρόταση νόμου του ΕΛΑΜ, την οποία προσυπέγραψαν το ΔΙΚΟ, η ΕΔΕΚ και οι οικολόγοι και η οποία συζητήθηκε το πρωί στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής. Με την πρόταση συμφωνούν επίσης το ΑΚΕΛ και η ΔΥΠΑ. Είναι ένα χαράτσι, δεν υπάρχει κανένα λόγο για να υπάρχει και πρέπει άμεσα η Ολομέλεια της Βουλής να ψηφίσει την κατάργησή του. Να καλυφθεί ίσως με κάποιους άλλους τρόπους, ίσως μέσα από τη φορολογική μεταρρύθμιση που αναμένεται να προκύψει. Επιβλήθηκε επί καιρών κρίσης υπό τη μορφή του προσωρινού. Φαίνεται ότι τελικά έχουμε φτάσει στο σημείο που ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Δεν είναι δυνατόν μια μικρή εταιρεία με περιορισμένο κύκλο εργασιών να καταβάλει το ίδιο ετήσιο τέλος με μια μεγάλη εταιρεία η οποία έχει τεράστια κέρδη. Σύμφωνα με στοιχεία του, εν λόγω τέλος αποφέρει στα ταμεία του κράτους γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου φορολογικού προβληματισμού, να δούμε πώς καταργείται αυτό το τέλος και ποια άλλη φορολογία θα είναι αυτή που θα το αντικαταστήσει με σκοπό να μην επηρεαστούν και τα οικονομικά του κράτους. Με την πρόταση συμφώνησαν επίσης οι εκπρόσωποι των μικρών επιχειρήσεων που σύμφωνα με τους ίδιους είναι οι πλέον επηρεαζόμενοι από το ετήσιο τέλος των 350 ευρώ.